Τι κάνεις? Καλά εσύ? Τι λέει? Εγώ μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ ότι εσύ ή κάποιοι οποιαδήποτε άλλοι μπορεί να κάνει παιχνίδι για να θέλει να ζηλέψει κάποιος άλλος. Καταλάβες τι εννοώ? Ναι. Ωραία. Αυτό από πλευράς μου. Πολλές φορές μπορεί να αρχίσουμε κάτι για πλάκα και να σοβαρέψει. Ή μπορεί να κάνουμε μια πλάκα που να έχει μέσα μια δόση αλήθειας. Έτσι ναι, δεν είναι? Να λες εννοείς ένα υπονοούμενο. Ναι, μπορεί και να έχει μια δόση αλήθειας αυτό που λες. Okay, ναι. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν το λέω, γιατί είμαστε μόνο στο παιχνίδι, ας πούμε. Και δεν θέλω να έρθω εδώ πέρα να κοροϊδέψεις. Α, λέω, τι να κάνω σήμερα? Δεν μπορεί ξέρω. Να το σκεφτεί κάποιος να το κάνει για πλάκα, αλλά μετά, επειδή θα το σκεφτεί να το κάνει για πλάκα, μπορεί να το σκεφτεί και σοβαρά, κατάλαβες τι εννοώ? Ναι, άρα το σκεφτεί για πλάκα και μετά λες, δεν το πάμε σοβαρά, να περάσει η μέρα. Όχι. Mm. Δεν κατάλαβες. Και εγώ σου λέω, αυτό που είχα πει πριν, το κατάλαβες? Ότι μπορεί κάποια να προσπαθεί να κάνει παιχνίδι για να ναι. ζηλέψει κάποιος άλλος. Ναι. Είναι έτσι? Ναι ή όχι? Εγώ σε κάνω στο κοκκινό μάτι, θα βρω και το μελάνι. Μα είμαι καλός μαζί σου. Προσπαθώ να καταλάβω όμως. Θες να δουλέψει κάποιος άλλος, να σε βοηθήσω σε κάτι? Ο Σοκράτης, ας πούμε. Ο Σοκράτης είναι φίλος σου? Ναι. Τέλος πάντων, θα στέλνεις ή δεν θέλεις? Τι πράγμα? Να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε. Ναι. Γιατί είναι ερώτηση του κόσμου. Πού να τον έχουμε το χρόνο? Θα τα πούμε ξανά, εννοείται. Να το ξέρει να. Ναι, μ' αρέσει η ευγένειά ναι. σου. Μ' αρέσει πολύ η ευγένειά σου. Αυτό, ειλικρινά σου. Ναι, κι εγώ σου απαντήσω όμως. Πάντως δεν είναι για να ζηλέψει κάποιος. Εντάξει, ωραία. Αυτό. Τσα. Να το πούμε.